Έλα, Δάκη μου. Ναι. Ο Πρίτανης είμαι. Γεια σου, Πρίτανη. Τι κάνεις? Εδώ. Πήρε ο άλλος τηλέφωνο να σου πει που κάθισε. Έχει σημασία που κάθισε ο καθένας? Δεν ακούω, εγώ. Στο γήπεδο. Τι μου πες? Έχει σημασία που κάθισε ο καθένας στο γήπεδο. Πήγαινε λίγο πιο πέρα, γιατί κάνει διακοπές. Λέω, έχει σημασία, Ατάκη μου, λέω, που κάθεται ο καθένας μας. Όχι, το παιδί είχε μια πορεία. Γιατί δεν πάω στην ΕΦΤΑ και πάω στα επίσημα, ναι. Θα του δώσουμε λογαριασμό. Ενώ εγώ δεν το ρωτάω, πού γαμιέται η γυναίκα του, σε ποιο ξενοδοχείο, δεν το ρωτάω από ευγένεια. Πάμε παρακάτω. Θα σου πω ότι τις καλύτερες τα ταξίδια που έχουμε πάει, τις καλύτερες εξέδρες μαζί τις έχουμε κάνει. Βρε, ο κόσμος ξέρει τι έχω κάνει. Αυτός ο Καραγκιόζης. Αυτό. Αγόρι μου, άκουσε με. Ο κόσμος ξέρει. Και ειδικά οι φίλοι μου και γενικά όλα τα παιδιά στη θύρα 7. Ξέρουν, ναι, ανακριά. Κάθομαι εγώ, δεν έχω πει ποτέ εγώ τι έχω κάνει. Απλά, από ευγένεια, δεν το ρώτησα την ώρα που με ρώταγε, πού γαμιέται η γυναίκα του. Να του πω να πάω να τη βρει. Λοιπόν, πήγαινε, βλάκα, στο Olympic, στον 5ο όροφο, στο 108. Στο 108. Έτσι. Και δίπλα μπορεί να είναι και κανονιά άλλη συγκέντρωση. Έτσι. Έτσι τα κοιμάται. Ας το πάμε να γαμίσουμε. Άντε καλή νύχτα. Γεια χαρά. Μαγκές. Να ξέρετε κάτι. Δεν έχω βγάλει κανένα στο μάτι. Τώρα εσύ, για να με ρωτήσεις έτσι, πρέπει να είναι αυτό που είπα. Τράβα, πήγαινε στο 108. Θα τη βρεις. Μπορεί να είναι με το Σισε. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα κύριε Τάκη. Ό,τι πάλι. Ναι, λέγε. Ήθελα να σας πω, όπως είπατε πριν, πως το εμβόλιο δεν έχει βγει, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, γιατί έχει βγει το εμβόλιο. Βάλτε στον κόλλο σου! Άντε, γεια! Κυκλοφορεί πουθενά στην Ελλάδα και δεν το ξέρουμε! Αφού έχει βγει, βάλτε στον κόλλο σου! Πάμε διάλειμμα.